και θα κλείσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε Χανιά. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Δέσποινα Ροδουσάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα που θα κάνουμε για την ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία. Βέβαια, δίνουν αίμα, χαρίζουν ζωή και οι Χανιώτες. Αναφορικά με το πρόγραμμα αιμοδοσιών, τι περιλαμβάνει? Εθελοντικές αιμοδοσίες, ο Σύλλογος δεν έχει σταματήσει καθόλου στην πανδημία. Πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοδοσίες κάθε μήνα, 2 με 3 κάθε μήνα. Αύριο, 7 Απριλίου, θα πάμε στα όμορφα Σφακιά, στη χώρα Σφακίων, για να πραγματοποιήσουμε εθελοντική αιμοδοσία. Στη χώρα πραγματοποιούμε 2 εθελοντικές αιμοδοσίες το χρόνο, σε συνεργασία με το Δήμο και το Κέντρο Υγείας Σφακίων. Επόμενη εθελοντική αιμοδοσία έχουμε στις 14 στο αστυνομικό μέγαρο με τους εργαζόμενους και τους αστυνομικούς. Και στις 21 Απριλίου στο Δήμο Πλατανιά, σε συνεργασία με το Δήμο και με το νομικό πρόσωπο του Δήμου. Οι ανάγκες για αίμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν αυξηθεί? Έχουν αυξηθεί σαφώς, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε την εισαγωγή αίματος που κάνουμε από την Ελβετία σαν Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί. Εμείς στο νομό μας δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά πανελλαδικά υπάρχει πρόβλημα, και το πρόβλημα το μεγαλύτερο το έχουν τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία, που συνέχεια γίνονται εκκλήσεις από το Σύλλογο Θαλασσεμικών της Αθήνας. Αυξηθεί. Η προσφορά όμως, διανύουμε μια δύσκολη συγκυρία. Οι περισσότεροι είναι προβληματισμένοι με τον κορονοϊό, την πανδημία, τα μέτρα. Η προσφορά σε τι επίπεδα κινείται? Η προσφορά είναι πάρα πολύ καλή, και εμείς σαν σύλλογος εδώ στα Χανιά το 2020 κλείσαμε με περισσότερες φιάλες από το 2019. Ο κόσμος έρχεται και αιμοδοτεί, γιατί έχει καταλάβει ότι υπάρχει το πρόβλημα. Έχουμε υγειονομικό υλικό, λαμβάνουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Γίνεται δηλαδή θερμομέτρηση με το που έρχεται ο αιμοδότης, και έχουμε και τα γάντια μας, τις μάσκες μας, τα αντισηπτικά μας, τα πάντα. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που μας έχει προμηθεύσει αυτό το υλικό και το έχουμε μαζί μας σε κάθε αιμοδοσία. Και έτσι ο αιμοδότης έρχεται χωρίς να φοβάται και αιμοδοτεί. Θα ήθελα να σημειώσω και εδώ και τα Χανιά ότι η αιμοδοσία δική μας βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο. Δεν μπαίνουμε μέσα. Είναι ακριβώς. Έξω. Εκεί οπότε θέλω να εκεί καταλήξω. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, κανένας προβληματισμός, κανένας κίνδυνος. Εννοείται αυτό? Κανένας κίνδυνος, και το νοσοκομείο είναι και το απόγευμα 5 με 8. Γιατί εμείς σαν σύλλογος πρακτοποιούμε μόνο πρωινές ώρες 9 με 2. Οπότε λοιπόν ο αιμοδότης μπορεί να απευθυνθεί και το απόγευμα να πάει στο νοσοκομείο και να δώσει 5 με 8 χωρίς να φοβάται. Το ίδιο ακριβώς. Μάλιστα. Θα ήθελα να ενημερώσω όχι μόνο τους Χανιώτες αλλά και όλους που μας ακούνε και όλη την Ελλάδα ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με το Sky είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μπορεί εκεί να μπει οποιοδήποτε και να δει σε όποιο μέρος της Ελλάδος τι ημερομηνία και πού γίνεται η αιμοδοσία. Ένα κάλεσμα για την αυριανή δράση, κυρία Ροδουσάκη. Καλούμε τους εθελοντές αιμοδότες να συμμετέχουν και αύριο. Έχουμε πει και πολλές φορές και θα πούμε και σήμερα. Από 18 χρονών μέχρι και 65 χρονών μπορεί να αιμοδοτήσει οποιοδήποτε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.